Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε μέχρι τη Μπόκου. Ναι. Είμαστε πολύ έτοιμοι. Πάμε μέχρι τη Μπόκου, εκεί που θα συναντήσουμε την Αλεξάνδρα την Παντινάκη, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Για πάμε. Και τον Στέλιο του Χανιωτάκη θα μας φέρει εικόνα από το σημείο. Από το σημείο που πριν από λίγο, όπως είπαμε, έπεσε ένα δέντρο. Ένα από τα δέντρα που ήταν στο μικροσκόπιο. Έτσι δεν είναι, Αλεξάνδρα? Καλησπέρα. Καλησπέρα Μέρη και Μπάμπη. Βρισκόμαστε εδώ στον Μασταμπά, στην οδό Σπόκου. Όπως μπορείτε να δείτε, ξαφνικά έπεσε ένα πάρα πολύ μεγάλο δέντρο. Έχουμε εδώ πέρα το φανάρι το οποίο έχει εξολοθρευτεί, πραγματικά είναι κάτω. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματίες, να πούμε αυτό που είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Mm-hmm. Γιατί ευτυχώς το δέντρο έπεφτε αργά, άρχισε να κόβεται μέχρι να φτάσει στο πάτωμα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να καταφέρει να δει ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, να φύγει πιο μπροστά και όλα τα υπόλοιπα οχήματα να κάνουν πιο πίσω, ούτως ώστε να μην χτυπήσει κανένας. Πάρα πολύ καλά. Είναι φοβερή η εικόνα που μας μεταδίδεται, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένος δρόμος, είναι από τους ταχείας, είναι από τους πιο πυκνής κυκλοφορίας δρόμους. Είναι ο κεντρικός δρόμος. Πολύ σύχναστος, είναι βασικός δρόμος. Θα μπορούσαμε δηλαδή. Αιχμής. Ακριβώς. Και είναι και σε ένα σημείο που ενώνει και διάφορες περιοχές. Αν δεν κάνω λάθος, στην άνοδο του πηγαίνει στην Παναγίτσα στο Μασταμπά, σωστά. Βέβαια. Και ανεβαίνει προς όλη την περιοχή, προς Κορώνη Μαγαρά και προς Ούλοφ Πάλμε, που σημαίνει ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ περαστικός. Θα μπορούσαμε εκεί πραγματικά, Αλεξάνδρα, να είχαμε θρηνήσει θύματα και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί κάθε Ακριβώς. φορά που ακούμε μια πτώση δέντρου, το μυαλό μας πηγαίνει απευθείας στην τραγωδία, στην ύψιστη τραγωδία, στη Λεωφόρο Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσικό και επόμενο να ξυπνούν νήμες από την τραγωδία Ακριβώς. αυτή. Ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα εδώ στα πλάνα, Μέρη και Αλεξάνδρα, το μέγεθος έτσι, του συγκεκριμένου δέντρου. Και είναι, καλά το είπατε και πριν και σημαίνει ότι είναι από τα δέντρα έτσι που ήταν τα σεσημασμένα, που ήταν στο μικροσκόπιο έτσι, των αρμοδίων. Να ήταν στο μικροσκόπιο. Αλεξάνδρα, μας μετέφερες νωρίτερα πριν βγούμε στον αέρα την πληροφορία ότι υπήρχε ένα μηχανάκι και ένα δίκυκλο και άκουσε και κατάλαβε και σταμάτησε εγκαιρός και δεν βρέθηκε κάτω από το δέντρο. Υπήρχε ένα όχημα, αυτοκίνητο πιθανότατα, το οποίο είδε απευθείας ότι το δέντρο αρχίζει να γέρνει, με συνέπεια να κοπεί και να πέσει, και έτσι απομακρύνθηκε από το χώρο, προχώρησε πιο μπροστά, ούτως ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε σύγκρουση και οποιοσδήποτε τραυματισμός προφανώς. Βέβαια πρέπει να σας πω επίσης ότι η αστυνομία, όπως και η πυροσβεστική, έσπευσαν απευθείας στο σημείο. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και αυτή τη στιγμή, βρίσκονται εδώ, ούτως ώστε να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Καθώς, όπως μπορείτε να δείτε, το ένα ρεύμα του δρόμου έχει κλείσει τελείως, φυσικά. Δημιουργώντας πρόβλημα και στην κάθετο του δρόμου, καθώς πρόκειται για ένα σταυροδρόμι περίπου, στο οποίο έχει πέσει το δέντρο. Εδώ ακριβώς βλέπουμε στα πλάνα μας αυτό που λες, Αλεξάνδρα, και η δημοτική αστυνομία, από ό,τι διακρίναμε, είναι εκεί. Βεβαίως. Και έχει, φαντάζομαι ότι θα είναι και περίοικη, γιατί έχει και μπόλικα καταστήματα εκεί, σωστά. Θέλω να πω, έχει και... Ακριβώς. Ναι. Και... Προλίγου συνομίλησα με μία γυναίκα η οποία βρίσκεται εδώ στο σημείο, η οποία προφανώς είναι μένη εδώ. Και αυτό που μου είπε είναι ότι ήμουν μπροστά στο περιστατικό. Απλώς άρχισα να φωνάζω βοήθεια, γιατί προφανώς το δέντρο τόσο ψηλό, στην όψη του να πέφτει κάτι τόσο ογκώδες κάτω, ειδικότερα όταν υπάρχουν οχήματα από κάτω, προκαλεί φυσικά φόβο. Όπως μου είπε και εκείνη όμως, έσπευσαν γρήγορα οι αρχές, δεν τραυματίστηκε κανείς. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί όπως είπες και εσύ, Μέρη, όταν ακούμε ότι ένα δέντρο έπεσε, οι μνήμες πηγαίνουν αμέσως στο τραγικό περιστατικό που συνέβη πριν 2 χρόνια με τον θάνατο του δικυκλιστή. Βέβαια. Όμως εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δεν είχαμε. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. 51χρονος Παναγιώτης Μητρέλος. Βέβαια. Έχασε τη ζωή του από μια πτώση δέντρου πάνω στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, εκεί σε ανύποπτο χρόνο. Βεβαίως σήμερα είχαμε κάμποσους αέριδες, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό πάλι και μετά από τόσο καιρό και με τη συζήτηση να έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ για το τι πρέπει να κάνουμε με τα δέντρα,
σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το να βρει. Είμαστε καλά, εδώ τώρα εντάξει, δεν είμαστε και ειδικοί, αλλά νομίζω προφανώς έχει να κάνει με αποσάθρωση και εδώ έτσι του μεγάλου δέντρου εκ των έσω. Τώρα θα τα πούνε οι αρμόδιοι και ο Δήμος Ηρακλείου και η Υπηρεσία Πρασίνου, θα δώσει απαντήσεις τι συνέβη. Αλλά κρατάμε το ότι είχαμε τύχει βουνό. Ναι. Αυτό που είπε η Αλεξάνδρα, ότι το μεγάλο αυτό δέντρο έπεσε σταδιακά και όχι ακαριαία, όπως δυστυχώς συνέβη. Ακριβώς. Στην περίπτωση του δυστυχήματος με τον Παναγιώτη Μητρέλη. Μάλιστα. Αλεξάνδρα, σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Βεβαίως όλες οι πληροφορίες αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV.